Χιλιάδες πιστοί συνέρευσαν και φέτος εδώ στην Τίνο, περιμένοντας από την Παναγία τη Μεγαλόχαρη ένα μικρό ή ένα μεγαλύτερο θαύμα. Γονατιστοί ανεβαίνουν τον δρόμο μέχρι την εκκλησία προκειμένου να κάνουν το τάμα τους στην Παναγία. Σεβασμό, πίστη και καρτερικότητα. Περιμένουμε κάτι που νομίζω ότι κάποια στιγμή θα έρθει. Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Παναγία μας αλλά και για το έθνος, γιατί συμπίπτει αυτή την ημέρα δυστυχώς να χαθεί το Έλλη και μαζί με το Έλλη τόσοι ήρωες. Τους τιμούμε. Αποκοπεί ποτέ από τις χριστιανικές ρίζες της, γιατί αν συμβεί αυτό θα είναι ένα μεγάλο πλήγμα στην καρδιά του έθνους. Εσείς όλοι είστε σήμερα εδώ που δίνετε απάντηση σε πολλά ερωτήματα όσων διερωτώνται. Εσείς είστε σήμερα εδώ που απλώνετε το χέρι σας για να ενώσετε την πατρίδα και την πίστη μας και όλοι μαζί ενωμένοι, αγαπημένοι, με ομοψυχία, με συνεργασία, όπως είπε και πάλιν και έγραψε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Η κορυφαία θρησκευτική γιορτή του καλοκαιριού είχε, όπως πάντα στην Τίνο, ισχυρή πολιτική παρουσία. Για εκείνη την Παναγία της Σουβελά που δεν άφησε να λειτουργήσει. Και να πούμε ότι όσο και να απογορεύουν τις λειτουργίες, είτε με τη βία, είτε με διάφορες δικαιολογίες, δεν θα μπορέσει κανείς να πάψει μέσα στην ψυχή των χριστιανών, να επιτρέψει την προσευχή και τη λειτουργία. Η γιορτή του 15 Αύγουστου της Παναγίας της Μεγαλόχαρης στην Τίνο έχει πάντα ισχυρή παρουσία και από τις αφρικανικές χριστιανικές θρησκευτικές κοινότητες. Μικαέλε, το κρένα τη λέμε, ρε θε, Πετρούς Μικαέλη, μια πατρέ. Το κρένα τη λέμε, ρε θε, Πετρούς Μικαέλη, μια πατρέ. Ω, Μικαέλε. Μια φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού απέβλησε συμβολικά από την Τίνο προκειμένου νωρίς το πρωί να κατατεθεί στεφάνι στη θάλασσα στη μνήμη των πεσόντων της Έλλης. Ωστόσο, ο πρόεδρος των κεντρών δεν πρόλαβε να επιβιβαστεί και έμεινε απ' έξω.